Μας περιμένει ο Δήμαρχος Κροπίας, ο κύριος Δημήτρης Κιούσης. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα, κύριε Ποτοστάλτε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Παρακαλώ, παρακαλώ, υποχρέωσή μας, εννοείται. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα, να διαχειριστούμε λίγο το πρόβλημα. Έχετε κάτι να πείτε για τη χθεσινή φωτιά? Βεβαίως. Ορίστε. Το πρώτο μέλημά μας, γιατί ήμουν από την αρχή την έναρξη του φαινομένου, ήταν πώς θα καλύψουμε τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Όλα τα πυροσβεστικά μέσα που είχε στη διάθεσή του ο Δήμος από την πολιτική προστασία, που έχει αποκτήσει με δικά του κεφάλαια και δεν μας τα έχει δώσει το κράτος, βρέθηκαν την πρώτη στιγμή εκεί και στη συνέχεια ήρθαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το πυροσβεστικό σώμα. Ο άνεμος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Η φωτιά μεταπηδούσε με κυλιδώσεις. Δηλαδή στην κατεύθυνση του ανέμου έφευγαν κάστρες και έκαιγαν περιοχές στην κατεύθυνση του ανέμου 200, 300, 500 μέτρα μετά. Το πρώτο μέλημα όταν με πήρε ο Υπουργός, ο κύριος Τουρνάς, ήταν να δοθεί ένα μήνυμα μέσω του 112 στην πρώτη περιοχή, γιατί έβλεπα το περιστατικό αυτό. Ακολούθως σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα. Πέρασε από μια περιοχή που είχε επαγγελματικές εγκαταστάσεις εφαπτώμενες στην Κοροπίου Βάρης, έκανε ζημιές εκεί σε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά τουλάχιστον απομακρύνθηκε. Είχαν καθαρίσει αυτές οι επιχειρήσεις, θα την ευρείτε το γύρω-γύρω τους, κύριε Κιούση. Να σας πω. Ναι. Πάμε να μιλήσουμε για την ουσία τώρα, γιατί αυτή είναι το σκηνικό της φωτιάς. Μάλιστα. Εσείς κάνετε το καλύτερο δυνατό, σας πιστεύουμε, για να μην καούν. Είναι όλοι για οικόπεδα, κύριε. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Αυτές οι περιοχές είναι εκτός σχεδίου, είναι αγροτεμάχοι. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Οι πυροσβεστικές διατάξεις αφορούν κτίσματα τα οποία είναι εκτός σχεδίου, αλλά το αγροτεμάχιο που έχει ελαιόνα δίπλα δεν το αφορά. Μάλιστα. Δεν έχει υποχρέωση αυτός που έχει ένα ελαιόνα ή ένα αγροτεμάχιο χέρι στο αγροτεμάχιο. Ναι, μισό λεπτό. Ωραία, ωραία, το κατάλαβα. Η επιχείρηση είναι καθαρή. Η επιχείρηση γύρω-γύρω είναι καθαρή. Ας ξεκινήσουμε από την επιχείρηση. Είχαν στον ακάλυπτο χώρο τους είχαν εναποτεθειμένα υλικά. Μπορεί να ήταν εμπορικής διάθεσης, να ήταν. Όχι, όχι, είχε ξεχορταριαστεί το πράγμα εκεί. Δηλαδή, κάθε επιχείρηση φροντίζει για το εσωτερικό της. Αλλά το διπλανό όμορο ακίνητο, όταν έρχεται η φωτιά με τέτοιο άνεμο, μπορεί να του κάψει την υπαίθρια αποθήκη που έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Γιατί μιλάμε για περιοχές εκτός σχεδίου. Ναι. Οι οποίες καλώς έγιναν εκεί, καλώς έγινε η κατάσταση επιχειρήσεων, κύριε Κιούση. Να σας πω κάτι, οι χρήσεις γης δεν επιτρέπουν αυτά. Μάλιστα. Δεν ξέρω όλα αυτά τα χρόνια. Φύτρωσαν από μόνα τους, το καταλαβαίνω. Δεν φύτρωσαν από μόνα. Νόμιμα φύτρωσαν, ναι. Αλλά η χρήση τους, ναι, αντί να είναι για κατοικία ή για αγροτική αποθήκη, έγιναν άλλου τύπου επιχειρήσεις. Ναι. Και έχουμε πολλά περιστατικά που συμβαίνουν από τέτοιες επιχειρήσεις που κάνουν διάφορες δραστηριότητες υπαίθρια και μεταφέρεται φλόγα. Αλλά η χθεσινή περίπτωση. Τώρα, δηλαδή, μιλάμε παρανομία στην παρανομία. Τώρα μου περιγράφετε ακριβώς αυτό το ελληνικό. Δεν λέω ότι είστε εσείς. Προσέξτε, κύριε Κιούση, δεν θα απολογηθείτε εσείς για το ότι το κράτος μας είναι στημένο πάνω σε μια παρανομία. Δεν θα απολογηθείτε εσείς. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι. Δεν είστε εσείς υπόλογος για ό,τι αρνούμαστε να φτιάξουμε. Αλίμονο. Μην το συζητήσουμε. Αλλά προσέξτε, δεν υπάρχει και περιβαλλοντική συνείδηση στους πολίτες. Βέβαια, αφού δεν τηρεί το κανόνας, γιατί να υπάρχει, κύριε Κιούση? Γιατί να υπάρχει? Δεν τηρεί το κανόνας, δεν θέλουμε, δεν επιβάλλει κανείς τον κανόνα. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε μία καμπάνια να συμπεριφέρονται πολιτισμένα προς το περιβάλλον και βλέπουμε όλα αυτά που περιγράφατε πριν και τα. Οι κοινωνίες κανοναρχούνται, κύριε Κιούση. Οι κοινωνίες κανοναρχούνται. Λοιπόν, έρχεται και όπως έχουμε δει και σε άλλες κοινωνίες, οι οποίες βγήκαν από τα μαύρα δάση, από τους μέλανες δρυμούς. Αλλά κανοναρχίστηκαν με έναν τρόπο. Λοιπόν. Αλλά εκεί είναι. Λοιπόν. Όταν εμείς οι νόμοι, ναι, εφαρμόζονται, κύριε Ποστολή. Α, μπράβο, ωραία. Εφαρμόζονται οι νόμοι. Ακριβώς. Μπράβο, ακριβώς. Σε αυτό είμαστε. Εφαρμόζονται οι νόμοι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ποινή και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αταξία. Μόλις ένα μήνα πριν. Πόσο είναι που πέρασαν οι εκλογές, πόσο καιρό πέρασαν τις εκλογές, τι λέω, τι ένα μήνα πριν. Ναι, σχεδόν ένα μήνα πριν ήμασταν όλοι σε μια διαμαρτυρία που μας υποχρεώνει ο Σκυλακάκης να πληρώσουμε, να κάνουμε δηλώσεις, κακό φασαρία. Μάλιστα, γιατί έπρεπε να καθαρίσουμε το οικόπεδο. Και ήμασταν όλοι φουρκισμένοι με την κυβέρνηση που πάει να μας επιβάλλει χαράτσι. Μάλιστα. Λοιπόν,
Αν λοιπόν σε αυτές οι επιχειρήσεις, ας ξεκινήσουμε από τις επιχειρήσεις. Αν λοιπόν σε αυτές τις επιχειρήσεις είχε επιβληθεί πρόστιμο και μία χρονιά και δεύτερη χρονιά, την τρίτη χρονιά θα ήθελα να πληρώνει το πρόστιμο. Όχι βέβαια, έτσι δεν είναι. Φυσικά όχι, ναι. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Να έχουν την υποχρέωση να καθαρίσουν. Μετά θα πάμε στα αγροτεμάχια που λέτε. Θα πιάσουμε έτσι όλο το περιβάλλον. Μα και οι επιχειρήσεις είναι σε περιοχή εκτός σχεδίου που είναι αγροτεμάχια οι εκτάσεις. Μάλιστα. Και πάμε τώρα παρακάτω. Ναι. Η φωτιά μεταδόθηκε σε έναν λόφο με δασική έκταση. Και πάλι με τις κυλιδώσεις που γινόντουσαν, πέρασε σε μια περιοχή περιαστικής κατοικίας εκτός σχεδίου. Ναι. Εκεί πάλι προσπαθήσαμε με 3-4 μηνύματα του 112 να την εκενώσουμε αμέσως, να μην έχουμε ανθρώπινες. Εκεί πώς είναι η κατάσταση, είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα ή όχι? Δεν είναι οικόπεδα, αγροτεμάχια. Αυτό λέω, αυτά είναι καθαρισμένα ή όχι? Κάποιοι έχοντας φιλότιμο καθάρισαν, αλλά τα συσσόρευσαν είτε μέσα στο κέντρο του αγροτεμαχίου. Είτε στην παράπτωση. Πού να τα πάνε? Τώρα ερχόμαστε σε εσάς. Εσείς γιατί δεν τα μαζέψατε αυτά? Τεράστιες ποσότητες, γιατί ακούστε εδώ, έχουμε να κάνουμε και με ένα θέμα δυνατοτήτων. Μάλιστα. Δεν μπορεί σε ένα Δήμο, τουλάχιστον το δικό μας, με 110.000 στρέμματα έκταση, να κάνουμε αποκομιδή όλων αυτών των κλαδεμάτων που βγάζει ο καθένας. Γιατί δεν είπατε εγκαίρως θέλω να νοικιάσω εταιρεία, Υπουργείο Εσωτερικών? Το έχουμε κάνει αυτό. Το έχουμε κάνει και αυτό. Μας έδωσαν χρήματα τα τρία τελευταία χρόνια, μας έχουν δώσει χρήματα. Με αυτά τα χρήματα κάνουμε αυτές τις αποκομιδές, γιατί δεν επαρκεί το προσωπικό του. Ωραία, γιατί άργησε φέτος? Όταν γίνανε προσλήψεις, κύριε Πορτοσάλτε, και μας μείωσαν το προσωπικό με την κινητικότητα στο 1/3. Το έκαναν. Κύριε Κιούση, μην κολλήσουμε σε αυτό τώρα. Δεν έχετε, και να είχατε προσωπικό, πάλι έτσι θα ήταν, όπως ήταν τόσα χρόνια. Όχι, δεν ήταν. Καλά, δεν καλά. Είναι. Εντάξει, το αμφιβάλλα. Μην χαθούμε σε αυτό. Μην χαθούμε. Κύριε Κιούση, μην χαθούμε σε αυτό. Κύριε Κιούση, μου. Η συνταξιοδότηση έφυγε πολύ σκοπό. Δεν θα γίνουμε όλοι δημοτικοί πάλι για να καθαρίσουμε, ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις. Είπατε, προσέλαβα εταιρεία. Έχουμε εσωτερικούς συνεργάτες και αυτοί τρέχουν νυχθημερών. Μισό λεπτό, κύριε Κιούση, μου είπατε ένα-ένα τα θέματα. Μου είπατε, προσέλαβα εταιρεία. Έκανε τη δουλειά της η εταιρεία ή δεν την έκανε σωστά? Την κάνει η εταιρεία, αλλά μπράβο, είναι τεράστια η έκταση. Και άλλη εταιρεία. Και άλλη εταιρεία. Κύριε Κιούση μου, και άλλη εταιρεία. Και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη. Κοιτάξτε, υπάρχουν και διαδικασίες συνόμιμες. Κάνεις ένα διαγωνισμό. Δεν μπορεί να κάνεις συνεχώς διαγωνισμούς. Και οι διαγωνισμοί καθυστερούν. Οι απευθείας αναθέσεις έχουν ένα όριο. Δεν μπορείς να. Βγείτε στα κανάλια να πούμε όλοι μαζί, πηγαίνετε στην κυβέρνηση και πείτε της να πλουστεύσει τη διαδικασία. Υπάρχει μια ευελιξία. Να πλουστεύσει η κυβέρνηση με νόμο τη διαδικασία. Συμφωνώ απολύτως. Ναι. Να πλουστεύσει τη διαδικασία. Μπράβο. Ωραία. Γιατί εμείς ελεγχόμαστε από το ελεγκτικό συνέδριο και γίνεται καταλογισμός μετά. Ναι, αλλά όταν καίγεται ο τόπος, δεν έρχεται το ελεγκτικό συνέδριο μετά να τη σβήσει. Ούτε καίγεται η περιουσία του ελεγκτικού συνεδρίου. Λοιπόν. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι σήμερα δήμαρχος και αύριο να μην είναι και να τρέχει. Αντιλαμβάνομαι ότι το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να ελέγχει για να μην γίνεται διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, αλλά πρέπει όλοι να έχουμε μια κοινή λογική και να βρούμε κάπου μια. Πώς θα το πω, να βρούμε το μέσο όρο. Λοιπόν, δεν θα έχουμε υστερίες από διάφορες πλευρές, γιατί με την υστερική αντίδραση καιγόμαστε στο τέλος. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Αλλά να μην έχουμε και παράλογες. Πόσες εταιρείες θα θέλατε να σας κάνουν τη δουλειά, κύριε Κιούση, για να είναι να λάμπει το Κοροπή και η ευρύτερη περιοχή του ΕΝΟΤ, αυτά τα 110.000 στρέμματα? Πέντε εταιρείες. Μπράβο. Ωραία. Αυτή την ασυνειδησία που έχουν οι πολίτες και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο στο περιβάλλον, να πετάνε μπάζα δεξιά-αριστερά αντί να παίρνουν κάβους, να βάζουν αυτές τις ανακαινήσεις. Να πετάνε τα. Πόσα πρόστιμα έχετε βάλει, κύριε Κιούση, εσείς, βλέποντας αυτό? Και στο παρελθόν και όχι, στο όχι, πόσα συστηματικά πρόστιμα βάζετε? Ή φοβόσαστε μήπως αν βάλετε δεν πρόστιμο δεν θα ξαναεκλεγείτε? Δεν έχω ένδειξη αυτή τη στιγμή να σου πω τον αριθμό. Αλλά είναι κάποια δεκάδες που έχουν μπει πρόστιμα. Δεν τους νοιάζουν, είναι πλούσιοι προφανώς. Δεν τους νοιάζουν να πληρώνουν πρόστιμα. Τι να σας πω. Εδώ πρέπει και η πολιτεία να κάτσει να συζητήσει μαζί μας. Μισό λεπτό όμως, εμένα μου άρεσε αυτό που είπατε, ότι θα χρειαζόμουν πέντε εταιρείες. Άρα μιλώ με έναν δήμαρχο, μισό λεπτό. Μιλώ με έναν δήμαρχο ο οποίος έχει κάνει μια σχετική προεργασία. Δηλαδή ξέρετε τι θέλετε, το ξέρετε, δεν πάτε τυφλά. Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να σας βοηθήσουμε. Αυτό είναι να γίνει ταυτόχρονα, αλλά τώρα τι έγινε, συνέπεσαν αυτές οι πυροσβεστικές διατάξεις, φόβησαν τον κόσμο και άρχισαν όλοι στη Λίβδη να βγάζουν τέτοια κλαβέματα,
ογκώδη διάφορα. Πείτε μου και κάτι ακόμη, κύριε Δήμαρχε, δεν έχω άλλο χρόνο. Μακάρι είχα το ζητούσαμε και το βράδυ. Αλλά πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Και άντε και τα μάζεψε η ιδιωτική εταιρεία. Θέλω, γιατί υπάρχει μια, εδώ θέλω να καταλάβω το εξής, υπάρχει μια αντίφαση. Η εταιρεία τα ρίχνει κάπου αλλού, από εκεί που λένε ορισμένοι συνάδελφοί σας ότι έχει στομώσει η χωματερή και δεν δέχεται κρατιά και άλλα. Οπότε τα αφήνουμε στους δρόμους. Για πείτε όχι, μου. Όχι, δεν τα αφήνουμε στους δρόμους. Όχι, άλλο λέω, όχι, ακούστε με, ακούστε με. Δεν λέω το κάνετε εσείς, λέω κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας, έχω εδώ μαρτυρίες, λένε στους δημότες τους ότι τους λέει, ότι τους έχουν πει από την χωματερή ότι δεν παίρνει άλλο, στόμωσε ο χώρος που μαζεύει τα κλαδιά. Δεν νομίζω, δεν έχω ακούσει αυτό. Αν έχει όμως μία χωματερή προσωρινή, εμείς έχουμε ένα προσωρινό πράσινο σημείο που συγκεντρώνουμε ανακατεύθυνση όλα τα υλικά και αυτά τα υλικά που είναι από κατεδαφίσεις και παλιά έπιπλα και ότι... Όπα. Και εκεί που μιλούσαμε με τον άνθρωπο, έπεσε η γραμμή να κάνω διάλειμμα.